Πάμε να κλείσουμε το μέρος με την αρχόντισσα του Ιωνίου. Μιλάμε για top προορισμούς. Τα πηγαίνουμε καλά. Η Κρήτη τα πηγαίνει πολύ καλά. Ειδικά την περίοδο του Πάσχα έχουμε αρκετές αφίξεις και έχουμε ξεπεράσει ακόμα και περιόδους και στιγμές και χωρία του 19. Ωστόσο, όταν μιλάμε για Πάσχα, πού πηγαίνει το μυαλό μας? Σε άλλα νησιά, σε άλλους προορισμούς, σε άλλα μέρη. Είναι υποκειμενική η Βάλια Ιμπούη. Αγαπάει τόσο πολύ την Κρήτη που η αλήθεια είναι δεν της βγαίνει να πει Κέρκυρα. Δεν μπορώ να φύγω. Δεν μπορεί να φύγει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε λίγο? Ξέρετε, θα πρέπει να συγκρίνουμε λίγο. Εμείς εδώ διαμορφώνουμε ένα θετικό κλίμα. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Υπάρχουν προκρατήσεις, υπάρχουν αφίξεις. Επιχειρηματίες τουρισμού επιβεβαιώνουν ότι πηγαίνουμε καλά σχέση με το 19. Ακουμπάμε, αγγίζουμε την περίοδο του 19. Τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα? Εγώ πιστεύω ότι και στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν θετικά μηνύματα. Ναι. Άλλωστε, το είπε και πρόσφατα και ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Κικίλιας, έχει ήδη ξεκινήσει το τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα μας. Αλλά βλέπεις και από τις συνδέσεις που έχουμε. Οι πολιτικοί όλα θετικά τα βλέπουν. Συμφωνώ. Το θέμα τη λένε οι επιχειρηματίες και οι φορείς. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, και από τις συνδέσεις που έχουμε καθημερινά, βλέπεις και τους ανθρώπους μας να λένε ότι υπάρχει κόσμος. Εκεί το πήγαινε. Πραγματοποιούμε συνδέσεις για να συγκρίνουμε και το κλίμα, τις προκρατήσεις, κρατήσεις, το σκηνικό που διαμορφώνεται σε σχέση με την Κρήτη. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Βαρούχα, έναν αντιδήμαρχο τουρισμού και απασχόλησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Να τον καλησπερίσουμε, κύριε Βαρούχα. Καλή σας πέρα, τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ξέρετε, καλύπτουμε ρεπορτάζ καθημερινά, μέσα από το οποίο διαμορφώνεται και προκύπτει ένα θετικό κλίμα για τον τουρισμό της Κρήτης. Τώρα πηγαίνουμε στην αρχόντισσα του Ιωνίου βέβαια και στον top προορισμό του Πάσχα. Τι λένε οι κρατήσεις για αυτή την περίοδο? Καταρχάς, είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι, νομίζω, σε όλη την Ελλάδα, που η χώρα μας έχει τέτοια ζήτηση τουριστική. Οι πτήσεις έχουν ξεκινήσει από το Μάρτι στην Κέρκυρα, έχουμε ήδη τουρίστες στο νησί και εκτός από τους τουρίστες που έρχονται εδώ, εκτός από τις πενταήμερες που επιλέγουν τις διακοπές τους στην Κέρκυρα, έχουμε και μεγάλη κίνηση για την εβδομάδα του Πάσχα, ξεκινώντας από τη Μεγάλη Τρίτη και τελειώνοντας την επόμενη Τρίτη. Μπορούμε να πούμε ότι τα καταλήμματα μέσα στην πόλη και βραχυχρόνιας μίσθωσης και τουριστικά έχουν 100% πληρότητα και τα περιαστικά ξενοδοχεία εμφανίζουν μια πληρότητα μέχρι τώρα στο 75% και κάθε μέρα έχουμε και περαιτέρω κλεισίματα. Νομίζω ότι θα είναι μετά από 2 χρόνια κορονοϊού, όπως σε κάθε μεγάλο τουριστικό προορισμό, μια ανάσα ψυχολογική, οικονομική για όλους μας. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες μας, στους τουρίστες μας και θεωρώ ότι αυτή θα είναι η αρχή του τέλους. Αυτό το Πάσχα θα σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής μετά COVID. Πώς πάνε οι προετοιμασίες, κύριε Βαρούχα, εν ώψη του Πάσχα στην όμορφη Κέρκυρα? Οι προετοιμασίες είναι πάρα πολύ καλές, μπορούμε να πούμε, διότι έχουμε... Να πούμε ότι οι επαγγελματίες ετοιμάζονται όλο το χειμώνα για να ανοίξουν τη σεζόν. Οπότε θεωρούμε ότι θα είναι έτοιμοι. Το 90% των εστιατορίων περισσότερο είναι ανοιχτά. Τα ξενοδοχεία, τα μεγάλα τουριστικά ξενοδοχεία που βρίσκονται εκτός του κέντρου θα ανοίξουν σε μία εβδομάδα. Όμως τα περισσότερα ξενοδοχεία, το 70% των ξενοδοχείων, το 75% είναι ανοιχτά και περιμένουν τον κόσμο. Το ίδιο και οι επαγγελματίες, εστιατόρες, καφέ κτλ. Έχουμε να κάνουμε κυρίως με εσωτερικό τουρισμό, δηλαδή με ντόπιους που θα βρεθούν αυτές τις μέρες στην Κέρκυρα και με ξένους που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του Πάσχα στην περιοχή. Έχουμε και ξένους, γιατί έχουμε διαφημίσει πάρα πολύ το προϊόν του Πάσχα, προκειμένου να επεκτείνουμε λίγο τη σεζόν μας, να ξεκινήσει λίγο η σεζόν πιο νωρίς. Και αυτό φαίνεται ότι έχει αρχίσει να δουλεύει. Έχουμε ήδη πτήσεις από Γερμανία, από Αγγλία, από Αυστρία και από Ιταλία, οπότε διαπιστώνεται από τις 27 Μαρτίου μια συνεχής ροή κίνησης από την Βόρεια Ευρώπη προς εμάς με direct πτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τους ντόπιους, που είναι η πλειονότητα των τουριστών για το Πάσχα, έχουμε και αλλοδαπούς. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε. Καλή σεζόν, κύριε Βαρούχα, να έχουμε. Όμορφα μηνύματα. Εύχομαι όλοι μας να έχουμε. Ακριβώς. Καλή σεζόν και στην όμορφη Κρήτη. Θεωρώ ότι θα είναι μια καλή σεζόν για όλους. Ελπίζουμε να ανακάμψει η οικονομία, να σταθούν οι επιχειρήσεις στα πόδια τους που τόσο πολύ κουράστηκαν τα τελευταία 2 χρόνια. Οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι να αντέξουν αυτή τη δύσκολη σεζόν, γιατί θεωρώ ότι θα έχουμε δύσκολη σεζόν επειδή θα υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας. Ήδη υπάρχει μεγάλο πρόβλημα έβρεσης προσωπικού στην Κέρκυρα. Σωστό. Και αυτό που ήθελα να δηλώσω είναι ότι εμείς, σαν ΟΤΑ, σαν οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια είτε για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό, είτε το προσωπικό να βρει δουλειά, αλλά συγχρόνως να ετοιμάσουμε το λεγόμενο εσωτερικό περιβάλλον του νησιού μας, είτε καθαρίζοντας, είτε με υποδομές, είτε με δημόσιες τουαλέτες κτλ. Που είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Να έρθουν οι επισκέπτες μας εδώ και να δουν ένα ωραίο περιβάλλον. Να είστε καλά, καλή σεζόν κύριε Βαρούχα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.